Βρισκόμαστε και πάλι εδώ πέρα στο κοινοβούλιο, την Κνέσετ του Ισραήλ, στο Ισραηλινό κοινοβούλιο. Και είναι πολύ σημαντικό πάντα να θυμίζουμε το τι συνέβη και χθες στις ΗΠΑ. Η άναδη προσπάθεια της δολοφονίας του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι κάποιοι φοβούνται την αληθινή δημοκρατία, πολύ περισσότερο φοβούνται την δύναμη, την πατριωτική όταν αρχίζει και ανεβαίνει. Και αυτό πρέπει να τους δείξουμε, ότι δεν θα αφήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να μας καπηλώσουν, να μας καβαλικέψουν και να χρησιμοποιούν τον απλό λαό, τον πατριωτικό λαό της Δύσης, την πλειοψηφία των πατριωτών στη Δύση, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, να είμαστε πιόνια τους χωρίς να μας ρωτάνε, να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να μας ρωτάνε, να τρέχουμε στις κάλπες και τελικά να εκμεταλλεύονται την ψήφο μας χωρίς να μας ρωτάνε πραγματικά. Γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι ο αληθινός φασισμός. Και εμείς ως η πλειοψηφία των λαών, των πατριωτικών στην Ευρώπη, λέμε ένα πολύ μεγάλο όχι σε όλη αυτή την woke τρελαμάρα, σε όλο αυτό το φασισμό της ακροαριστεράς που θέλει να καταστρέψει τα έθνη μας, τις θρησκείες μας, την φυσιολογική οικογένεια. Πρέπει να είμαστε σε αυτό ισχυροί και πρέπει να βάλουμε ένα φραγμό στην λεκτική και όχι μόνο λεκτική βία της άκρα αριστεράς που υποτίθεται το παίζει ανθρωπιστική, ειρηνιστική, αντιρατσιστική, ενώ είναι το εντελώς το αντίθετο. Πρέπει να συνεχίσουμε, όπως είπα, όλοι οι πατριώτες των εθνών ενωμένοι.